Αναστασιάδης, για να δεις τώρα. Ναι, ρε, κάτσε, θα σου πω, θα λέμε και τα νούμερα να μας πει ο άνθρωπος που ξέρει. Πρώην αναπληρωτής υπουργός οικονομικών. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, πρώτο διαβάζουμε... θέμα, πρώτο θέμα στα site. Πρώτο θέμα και στην Καθημερινή. Άνθρακες στο θησαυρό από τις λίστες. Και τη λίστα Λαγκάρτ και την λίστα Μπόρια. Και το λαθρεμπόριο καθημερινή. Βεβαιώθηκαν, λέει, πρόστιμα στη λίστα Λαγκάρτ 264,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά έχουν εισπραχθεί μόνο 43 εκατομμύρια ή το 16%. Ναι. Και στην Μπόγιαρνς 10 εκατομμύρια και πήραμε 137.000. Να σας απαντήσω και για τις δύο λίστες. Ωραία. Αλλά επιτρέψτε μου ένα συνολικό σχόλιο με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ναι. Διότι δυστυχώς βλέπουμε ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ορισμένους πολιτικούς χώρους και τώρα πανηγυρίζουν για αυτή την απόφαση και δικαιολογημένα πανηγυρίζουν, διότι πρέπει κάποτε να καταλάβουμε τι κρύβεται πίσω από τον καθένα. Δηλαδή. Εδώ στη χώρα πρέπει να υπάρξει ένας μεγάλος αγώνας για τα ζητήματα φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Σωστό. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν γιατί κάποιοι σχεδόν πανηγυρίζουν για αυτή την απόφαση, η οποία αντί να διευκολύνει δικαστικά τους φορολογικούς ελέγχους, δημιουργεί επιπλέον προβλήματα. Το αν τα προηγούμενα χρόνια είχαν αποτελέσει δαϊόγια, θα σας πω αμέσως. Αλλά εδώ πρέπει να καταλάβουμε, είναι υπόθεση κάποιων προσώπων ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου ή είναι υπόθεση της κοινωνίας? Εάν θέλουμε να έχουμε έσοδα από εκεί που έχουμε απώλεια εσόδων, και να θυμίσω, όπως έχω ξαναπεί, ότι περίπου 15 δισεκατομμύρια χάνουμε το χρόνο σε φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο και διαφορά, ναι, από τα 50 περίπου που μαζεύει ο προϋπολογισμός από άμεσους και έμεσους φόρους. Πόσα χάνουμε? Χάνουμε 15 δισεκατομμύρια το χρόνο από φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο και διαφορά, όπως υπολογίζουν διεθνείς οργανισμοί, πανεπιστήμια, ινστιτούτα. Όταν ο στόχος του προϋπολογισμού κάθε χρόνο είναι να μαζέψουμε 50 δισεκατομμύρια. Για 50 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο ζοριζόμαστε. Καταλαβαίνετε λοιπόν το ποια είναι η απώλεια. Αυτό πρέπει να αποφασίσουμε στη χώρα μας. Θα συμπαραταχθούμε όλοι σε ένα μέτωπο εναντίον αυτών των φαινομένων και για να υπάρχει νομιμότητα και για να υπάρχουν έσοδα για το δημόσιο, ή κάποιοι θα ανοίγουν σαμπάνιες επειδή έβγαλε την απόφαση αυτή το ΣΤΕ? Και επιτρέψτε μου να πω και μια κουβέντα για το ΣΤΕ και μετά να αυτό είναι απάντηση για τις λίστες. Ναι. Εδώ κάθε ένας παίρνει την ευθύνη του. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, με κάθε σεβασμό βέβαια στις αποφάσεις των δικαστηρίων, δεν μπορώ να καταλάβω κάποιες άλλες αποφάσεις όταν αποφέθηκαν συνταξιούχοι ή μισθωτοί στο ΣΤΕ για το θέμα του δημοσίου συμφέροντος, και δεν μπορώ να καταλάβω και τη συγκεκριμένη απόφαση, με επιφύλαξη να δούμε ακριβώς ό,τι γράφει, σε σχέση με τις περιγραφές. Αλλά πάμε τώρα στο άνθρακες ο θησαυρός. Ναι. Βεβαίως και κάποιοι θεωρούν ότι είναι άνθρακες ο θησαυρός, διότι θέλουν να πούν ότι όλη αυτή η υπεραπόδοση που είχαμε μέσα στο 2016, που ήταν υπεραπόδοση στο Ταμείο των Εφοριών, δεν ήταν υπεραπόδοση σε κάτι φανταστικό. Το 2016 είχαμε μία υπεραπόδοση στα έσοδα, ακριβώς επειδή κατευθυνθήκαμε σε μεγάλες υποθέσεις. Οργανώσαμε καλύτερα υπηρεσίες, οργανώσαμε καλύτερα την νομοθεσία, φέραμε καινούριο πλαίσιο. Πόσο ήταν η υπεραπόδοση? Η υπεραπόδοση έφτανε κοντά στα 2 δις, πάνω από τους στόχους του προϋπολογισμού, που ήταν ήδη και αυτοί πολύ ψηλοί. Και αυτά τα 2 δις μας επιτρέψανε να έχουμε αυτά τα πλεονάσματα, τα 2 δις μόνο από τα φορολογικά έσοδα. Ναι. Γιατί είχαμε και από άλλους τομείς. Αυτές λοιπόν οι υπεραποδόσεις μας επιτρέψανε να έχουμε τα αποτελέσματα του 2016, που ήταν ένα σημαντικό σκαλοπάτι για να πάμε και στα υπόλοιπα που μας φέρανε στη συμφωνία και στα ζητήματα του 2016. Και που δόθηκε και ο 13ος μισθός στους συνταξιούχους. Βεβαίως και που έχουμε και δυνατότητα, διότι σκεφτείτε πώς θα πηγαίναμε στις διαπραγματεύσεις εάν είχαμε, αντί να έχουμε κοντά στα 2 δις υπεραπόδοση στα φορολογικά έσοδα, να είχαμε 200 εκατομμύρια μόνο ή να είχαμε 20 εκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα της απόδοσης των ληστών, μπερδεύουν διαφορετικά πράγματα. Άλλο η λίστα Μπόγιαρς, άλλο η λίστα Λαγκάρτ. Η λίστα Μπόγιαρς, ναι, ήρθε πρόσφατα στην Ελλάδα, δεν την έχουμε εδώ 15 χρόνια, άρα ναι, είναι δεδομένο ότι εκεί δεν μπορούσαμε να έχουμε τις αποδόσεις όπως είχαμε στη λίστα Λαγκάρτ. Ναι, αλλά και στη λίστα Λαγκάρτ λέει ότι από τα 265 πήρατε 43 εκατομμύρια. Ενώ είχαν βεβαιωθεί 265. Να πούμε το γιατί. Ναι. Να πούμε το γιατί.
στη λίστα Λαγκάρντ είναι μέσα μεγαλοεπιχειρηματίες και μεγαλοφοροφυγάδες, οι οποίοι έχουν μεγάλη νομική και λογιστική στήριξη και οι περισσότερες από αυτές τις υποθέσεις είχαν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια. Κάποιοι δε από αυτούς, να το πω τώρα και να το πω σε εσάς δημοσίως, έρχονταν και λέγαν τι είναι αυτά που λέτε, θα βγει κάποια στιγμή κάποια απόφαση για την παραγραφή και δεν θα έχουμε πρόβλημα, γιατί να θυμίσω η λίστα Λαγκάρντ είναι για το έτος 2000. Το μεγάλο όμως πολιτικό ερώτημα που αναδεικνύεται είναι... Αυτό που λέτε όμως πριν πάμε στο μεγάλο πολιτικό ερώτημα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το οποίο ουσιαστικά καταγγέλλεται. Το που συζητάγαμε χθες. Έτσι, δηλαδή ήξεραν ότι θα βγει απόφαση. Έτσι. Κύριε Βερίκη, είχαμε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου πηγαίνανε στις υπηρεσίες και λέγανε κάντε ό,τι θέλετε, εμείς θα πάμε στα διοικητικά δικαστήρια, θα καθυστερήσουμε, θα βγει κάποια στιγμή κάποια απόφαση για την παραγραφή και θα την κλειδώσουμε. Δεν θέλω να αφήσω υπονοούμενο για κάποιον. Τι υπονοούμενο, γιατί, επειδή λέτε αλήθεια. Σας λέω το τι μου μεταφέρανε κάποιοι από αυτές τους λογιστές ή τους επιχειρηματίες που ήταν εμπλεκόμενοι σε αυτές τις υποθέσεις. Εδώ λοιπόν πρέπει να αποφασίσουμε για όλη αυτή την ιστορία. Θα αφήσουμε όλους αυτούς οι οποίοι εγκλημάτισαν εναντίον της ελληνικής κοινωνίας στο απειρόβλητο ή θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για να πληρώσουν αυτά που πρέπει. Γιατί να θυμίσω ότι στη λίστα Λαγκάρντ υπάρχουν μέσα μεγάλοι επιχειρηματίες και υπάρχουν μέσα μεγάλοι και με πολιτικά πρόσωπα τα οποία εμφανιστήκανε με καταθέσεις στο εξωτερικό σε μία τράπεζα, διότι δεν έχουμε εικόνα από όλες τις τράπεζες, και αυτό που ψάχναμε εμείς ήταν μπορούσαν οι φορολογικές δηλώσεις να δικαιολογήσουν αυτά τα έσοδα. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να ξανανοίξει η κουβέντα για τις ευθύνες αυτών που είχαν τότε τη διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών ως προς το τι κάνανε την πρώτη μέρα που πήραν τη λίστα Λαγκάρντ στα χέρια τους μέχρι να ξεκινήσουν οι φορολογικοί έλεγχοι. Γιατί τώρα ουσιαστικά ξεπλένεται μέχρι το 2005 και υπάρχει και μια άλλη απόφαση του διοικητικού, του ελεγκτικού συνεδρίου, δεν ξέρω που αναμένεται απόφαση του ΣΤΕ και, για το 6 και το 7 από ό,τι μου λέγανε χθες το βράδυ. Κοιτάξτε, να κρατήσουμε μικρό καλάθι για όλα αυτά. Γιατί... Και να θυμίσουμε ότι η λίστα Λαγκάρντ δεν είναι μια εντολή ελέγχου μιας φορολογητής υπηρεσίας, είναι μια εισαγγελική παραγγελία των οικονομικών εισαγγελέων, η οποία εισαγγελική παραγγελία έδωσε τέλος και σε όση συζήτηση γινόταν τότε ως προς το αν η λίστα Λαγκάρντ είναι αξιοποιήσιμη ή όχι. Μόλις η λίστα Λαγκάρντ έφτασε στα χέρια των οικονομικών εισαγγελέων, πολύ καλά κάνανε γιατί κάνουν πολύ καλή δουλειά και βγάλανε εισαγγελική παραγγελία για έλεγχο. Εκείνο που πρέπει να ερευνηθεί είναι γιατί κάποια πολιτικά πρόσωπα τη λίστα Λαγκάρντ την είχαν τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα σε αχρηστία, πρώτον, και δεύτερον, τι κάναν από τη στιγμή που πήγε στους οικονομικούς εισαγγελείς. Σύμφωνοι. Γιατί άρα... θυμόσαστε το πόσο προσωπικό είχαν οι οικονομικοί εισαγγελείς. Σαφώς, το θυμάμαι, τα λέγαμε και μαζί εδώ πέρα. Άρα λοιπόν τα νούμερα που έχει δώσει η Καθημερινή δεν είναι λάθος. Υπάρχουν μεγάλα ζητήματα. Στη Βουλή τα έδωσε, κυρία Παπανάσου. Ναι, ρε παιδί μου, έκανε ερώτηση ο κύριος Σταϊκούρας. Και θέλω να σα ρωτήσω και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Εδώ στα καπνικά, γιατί είναι και ένα ζήτημα που συζητάει και ο Δήμος πολύ και φωνάζει και καιρό εδώ. Στο Λαθρεμπόριο, στα καπνικά, 858 εκατομμύρια βεβαιωθέντα ποσά, 24,78 πήραμε. Τι μηχανισμός είναι αυτός που έχουν στήσει οι λαθρέμποροι και τελικά δεν μπορούμε να το στήσουμε. Σώπακα είμαι. Μα μισό λεπτό, γιατί το κάθε ένα έχει τη δική του ιδιομορφία. Ναι. Όταν λέμε λαθρεμπόριο καπνικών, ναι, πιάνεις ένα πλοίο με λαθρέα τσιγάρα, βεβαιώνεις 50 εκατομμύρια φόρους, ναι, αλλά ποιος θα τους πληρώσει. Αφού δεν υπάρχει πλέον, εξαφανίζονται οι ιδιοκτήτες, εξαφανίζονται πληρώματα ή πιάνεις ας πούμε αυτούς που είναι οι απλοί μεταφορείς. Οπότε μπαίνουν φόροι στον αέρα. Στον αέρα. Στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων πολλές φορές δεν μπορείς να διαπιστώσεις από πού ξεκινήσανε. Απλά σταματάς την κυκλοφορία λαθρέων τσιγάρων. Και στα καύσιμα το ίδιο. Θα σας πω για τα καύσιμα. Το όφελος που έχει στα καπνικά είναι ότι σταματάει να κυκλοφορεί το λαθρέο τσιγάρο, ναι, άρα έχεις έσοδα από το νόμιμο. Στο λαθρεμπόριο καυσίμων είναι διαφορετικό, διότι έχει συγκεκριμένες εταιρείες που κάνουν το λαθρεμπόριο αυτό
και εκεί μπορείς να βεβαιώσεις τα πρόσημα και να έχεις σφραξιμότητα. Αυτούς λοιπόν που λένε ότι δεν υπάρχει σφραξιμότητα στο λαθρεμπόριο καπνικό προϊόντων, μάλλον δεν ξέρουν τις διαδικασίες και το τι γίνεται για όλα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Θα το δούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Πάμε σε δελτίο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.